Καλή σας ημέρα, κύριε Κότσογλου. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Να είστε καλά. Το συνέδριο πληροφορικής ξεκίνησε χθες, συνεχίζεται μέχρι το Σάββατο, σωστά? Σωστά. Η λογική ποια είναι, γιατί να οργανώσουμε ένα συνέδριο πληροφορικής, τι έχουμε να περιμένουμε, ποιος είναι ο στόχος? Κοιτάξτε, δηλαδή. Να δείτε. Mm-hmm. Η πληροφορική είναι το βασικό όχημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Mm-hmm. Δηλαδή η συνεισφορά του πολίτη και η συμμετοχή του πολίτη στη διοίκηση γίνεται μέσω των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Mm-hmm. Αυτό είναι που έχει μεγιστοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Κατά συνέπεια, ουσιαστικά, όταν μιλάμε για ηλεκτρονική διακυβέρνηση, κυρία Παντινάκη, θεωρούμε δύο πράγματα. Πρώτον, τη βούληση του κράτους να φέρει τον πολίτη πιο κοντά στη διοίκηση, στην απόφαση και στη συμμετοχή. Και δεύτερον, τις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών που βοηθάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Όταν λέμε ηλεκτρονική διακυβέρνηση, είμαστε κοντά σε αυτό? Δηλαδή, έτσι μπορεί ο πολίτης να έχει πρόσβαση ακόμη και σε υπηρεσίες ή σε έκδοση απλών πιστοποιητικών ηλεκτρονικά? Κοιτάξτε να δείτε. Όταν μιλάμε για ηλεκτρονική διακυβέρνηση, πολλές φορές σε εμάς το χώρο της πληροφορικής, και γι' αυτό είναι και ο λόγος του συνεδρίου, ουσιαστικά μαζεύτηκαν όλοι οι πληροφορικοί από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος για να αλλάξουμε απόψεις για το πώς θα μπορέσει να γίνει πιο καλή αυτή και ανταποδοτική προς τον πολίτη αυτή η υπηρεσία. Mm-hmm. Μιλώντας λοιπόν για το μοντέλο της Εστονίας, ας πούμε, το οποίο θεωρητικά σε μια χώρα ενός μισεκατομμυρίου που αυτό έχει μια ευκολία με την έννοια ότι ξεκινά τα πάντα από την αρχή, οι Εστονοί σχεδόν κοινικά λένε ότι μόνο η αγορά και η πώληση σπιτιού, ο γάμος και το διαζύγιο δεν γίνονται πια ηλεκτρονικά. Mm-hmm. Κατά συνέπεια αυτό σημαίνει ότι όλες οι άλλες υπηρεσίες γίνονται ηλεκτρονικά. Mm-hmm. Αναφορικά με το θέμα που θέσατε απλών πιστοποιητικών, ξέρετε, η νομοθεσία που είναι ένα από τα δεκάδες θέματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά είναι πάρα πολύ λογικό αν το θέτετε, γιατί είναι κοντά στον πολίτη. Είναι αυτό που αφορά τον κόσμο, ναι. Στον κόσμο τον αφορά, και αν θα μπορούσε κάθε διοικητική πράξη που θα ήθελε, από μια διοικητική βεβαίωση μέχρι μια οικοδομική άδεια, να μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά. Προφανώς θα απασχολούν όλα, αλλά θέλω να πω σε αυτά της καθημερινότητας που θα χρειαστούμε, ένα πιστοποιητικό γέννησης, μια ληξιαρχική πράξη, και θα πρέπει να πάμε να στηθούμε ενδεχομένως σε μια υπηρεσία και σε μια ουρά. Αν αυτό μπορεί πια να γίνει με έναν τρόπο λίγο πιο γρήγορο, λίγο πιο άμεσο, λίγο πιο εύκολο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η διαδικτυακή εθνική πύλη, ο Ερμής, το κάνει. Ναι. Και μάλιστα είναι χωρισμένο σε δύο κομμάτια. Σε γεγονότα ζωής που εκτελούνται εκείνη τη στιγμή ή σε γεγονότα ζωής που πρέπει να υποβληθούν δικαιολογητικά και να ελεγχθούν. Mm-hmm. Αυτή η διαδικτυακή πύλη, όπως ακούσατε, με αναγγελία του Υπουργού, θα αλλάξει και θα βγει το gov.gr. Μια νέα διαδικτυακή πύλη, η οποία θα δίνει με πολύ ευκολότερο τρόπο εξουσιοδοτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις του νόμου 105 και όλα αυτά τα δικαιολογητικά. Το ακούσαμε με χαρά. Εκπροσωπείται η κυβέρνηση και η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής στο συνέδριό μας. Mm-hmm. Και ακούσαμε τις εξαγγελίες που εν ολίγης τις ακούσατε και από τον Πρωθυπουργό. Ξέρετε, το δίδυμο Μητσοτάκης Πιερακάκης είναι άνθρωποι που είτε ο Πρωθυπουργός υπήρξε Υπουργός Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, mm-hmm. ενώ ο κύριος Πιερακάκης προέρχεται από αυτό το κομμάτι και έχουμε μάλλον πολλά να περιμένουμε από εκεί. Αλλά ακόμα, κυρία Παντινάκη, το ερώτημά μας είναι γιατί δεν πετυχαίνουμε όσα θέλουμε. Δηλαδή, δεν ακούγεται καλά δημοσιογραφικά, το ξέρω, αλλά είναι αλήθεια. Μπορεί η Κρήτη να θεωρείται σε δεκάδες επίπεδα, από την ψηφιοποίηση μέχρι το GIS και από τις ψηφιακές υπογραφές μέχρι τα paperless συλλογικά όργανα, να θεωρείται μπροστά, αλλά η Ελλάδα κάνει πάταγο στις δύο-τρεις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης μονίμως τα τελευταία χρόνια. Και ουσιαστικά το ερώτημα δεν είναι μόνο, όπως γίνεται στα συνέδρια, να παρουσιάσουμε τι καλό κάνουμε. Το ερώτημα είναι διτό, να παρουσιάσουμε τι κάνουμε, αλλά και να δούμε και γιατί αποτυγχάνουμε συνολικά ως χώρα. Mm-hmm. Αν δεν δεις αυτά που δεν κάνεις, δεν μπορείς να διορθωθείς. Mm-hmm. Τα ερωτήματα λοιπόν είναι γιατί. Γιατί μια διαδικτυακή σελίδα η οποία είχε προϋπολογισμό, ακούστε, 9 εκατομμύρια ευρώ, 9 εκατομμύρια. Δεν είναι στα χέρια και στα smartphone όλου του κόσμου για να μπορεί να βγάζει τα δικαιολογητικά? Γιατί ξέρετε, ένα κομμάτι το παράγει η διοίκηση. Γιατί φτιάχνει την ιστοσελίδα? Mm-hmm. Ποιος την κάνει καλύτερη? Ποιος την κάνει πιο ευέλικτη? Ο ίδιος ο πολίτης όταν χρησιμοποιεί.
Είναι λοιπόν το πρόβλημα. Επισημένοντας δηλαδή και τις ελλείψεις, εννοείται τις ανάγκες. Ωστόσο, πίσω από κάθε τέτοια σελίδα που φαντάζομαι θα αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών, θα πρέπει να γίνει και μια προεργασία ψηφιοποίησης πάρα πολλών εκατομμυρίων αρχείων. Έτσι, γιατί ο καθένας από εμάς έχει πίσω του πολλά αρχεία, πολλά έγγραφα, πολλά επίσημα έγγραφα, όλα αυτά για να ψηφιοποιηθούν, να μπουν σε ένα αρχείο. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένας πολύ μεγάλος φόρτος εργασίας. Δεν γίνονται και θαύματα. Λέω εγώ, δεν είναι το αυτονόητο, κυρία Παντινάκη, οι διοικητικές πράξεις του δημοσίου, για τις οποίες εγώ πολίτης έχω πληρώσει το δημόσιο να τις ψηφιοποιήσει για να μπορεί να τις έχει διαθέσιμες αυτές τις ίδιες που ο ίδιος έχει κάνει. Στην εξαγγελία που ακούσαμε όλα αυτά τέθηκαν και όλα αυτά θα γίνουν. Αλλά να σας πω κάτι άλλο. 600.000 διπλώματα και άδειες έχουν ψηφιοποιηθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου με παιδιά κοινωνικής εργασίας, 8 μήνα και 5 μήνα. Έχουν ψηφιοποιηθεί όλοι οι φάκελοι του προσωπικού με ίδια μέσα εκ των έσω. Έχουν ψηφιοποιηθεί όλοι οι επαγγελματίες, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι της Διεύθυνσης Ανάπτυξης με άτομα πάλι από την 8μηνη εργασία. Νομίζω ότι υπάρχουν λόγοι, δηλαδή οι υπηρεσίες αυτές, ας υποθέσουμε ότι λέτε εσείς πάρα πολύ καλά, κύριε, πάμε να ψηφιοποιήσουμε από εδώ και μπρος ό,τι παίρνουμε. Αυτό σημαίνει εξοπλισμός, σκάνερς, ψηφιοποιητές ή οτιδήποτε. Ναι. Από εδώ και μπρος το κάνουμε. Πάμε όμως να ψηφιοποιήσουμε από εδώ και πριν για να έχουμε εξυπηρέτηση. Δεν πρέπει η υπηρεσία που το αναλαμβάνει να πάρει και την εξουσιοδότηση και τη δύναμη να μπορέσει να το κάνει? Ναι, προφανώς. Το ερώτημα λοιπόν που πλανιέται είναι, ξέρετε, όταν σε ένα πρόβλημα φταίει ένας, τον βρίσκουμε αυτόν τον ένα και τον σκοτώνουμε. Σε εισαγωγικά. Ναι. Φταίει το κράτος. Φταίει ο Έλληνας που είναι ανεξάρτητος και είναι στις ψηλές θέσεις μόνο στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά απουσιάζει από τη χρήση της ψηφιοποίησης. Φταίει ένας μικρός αναλφαβητισμός. Φταίνε οι υπηρεσίες. Φταίνε οι πληροφορικάροι. Φταίνε οι υποδομές. Φταίει η νομοθεσία. Πρέπει να σταχυολογήσουμε το πράγμα και να δούμε. Διαφορετικά, κυρία Παντινάκη, θα μείνουμε σε μεγάλες ή μικρές μάχες, νησίδες όπως λέω εγώ, γιατί η Ελλάδα είναι χώρα νησίδων, και τελικά δεν θα έχουμε κάτι ενιαίο. Η στόχη, το συνέδριο ονομάζεται η τέταρτη ασυνέχεια και εν πάση περιπτώσει προσπαθεί να δούμε πώς θα υπάρχει συνέχεια και πώς οι καλές πρακτικές μπορούν να γίνουν σε όλη την Ελλάδα. Μερικές από τις ιδέες και τα συμπεράσματα και η λογική είναι, βρε παιδιά, αν η μία περιφέρεια είναι καλή στο GIS, στα γεωγραφικά συστήματα, και η άλλη είναι καλή στην ψηφιοποίηση, η τρίτη περιφέρεια είναι καλή σε ένα σύστημα εκλογών και η τέταρτη περιφέρεια σε ένα σύστημα μεταφοράς μαχητών, η πέμπτη στα ανοιχτά δεδομένα και η έκτη στα στοιχεία εξυπηρέτησης του πολίτη, γιατί δεν πάμε να κάνουμε οριζόντιες αυτές τις δράσεις, έτσι ώστε αυτοί που είναι καλοί να τα μεταφέρουν στις υπόλοιπες. Να ανταλλάξουμε γνώσεις και εμπειρίες. Και το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί δεν στέκεται από πάνω, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, η ΕΜΠΕ, γιατί δεν βάζει τα πράγματα κάτω για να μπορέσουμε να συνθέσουμε δυνάμεις? Μοιάζουν οι περιφέρειες, οι οποίες είναι μικρές κυβερνήσεις, όχι με την πολιτική έννοια, αλλά με την έννοια της δύναμης και της εξυπηρέτησης του πολίτη. Ξέρετε, το 78% των αναγκών ενός πολίτη εξυπηρετείται από την περιφέρεια, από το δρόμο μέχρι τη σφραγίδα της Χάγης. Και από το πιστοποιητικό καταλληλότητα στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του μέχρι τον ψυκασμό των κουνουπιών. Γιατί όλα αυτά να μην τα ενώσουμε στις περιφέρειες, ενώ υπάρχουν άνθρωποι με πάρα πολύ μεράκι, με πάρα πολύ φιλότιμο, με εξαιρετικές ικανότητες? Κάπου πρέπει να δούμε γιατί δεν κάνουμε. Άσχετα αν η περιφέρεια Κρήτης αντιμετωπίζεται ως ατμομηχανής αυτό το πράγμα και έχει προχωρήσει και ξεκινάει αυτό το πράγμα και το θέλει να το κάνει θεσμό, έτσι ώστε του χρόνου να γίνει στη Μακεδονία και του παραχρόνου να γίνει κάπου αλλού και να γίνει θεσμός. Άρα το ερώτημα, κύριε Κότσογλου, είναι το εξής. Για ποιο λόγο όλο αυτό το οποίο μας περιγράφεται, έτσι οι δυσλειτουργίες, τα κενά, τα προβλήματα, ενώ πάμε σε διάφορα σημεία καλά, χωλαίνουμε στο να διαμορφώσουμε έτσι μια κατάσταση ενιαία. Ένα ερώτημα, μάλλον ρητορικό, αντιλαμβάνομαι. Για ποιο λόγο έχουμε αυτή την ασυνέχεια? Για ποιο λόγο δεν μπορούμε να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά και να αρχίσουμε ένα-ένα να τα υλοποιούμε για να πετύχουμε το ενιαίο? Να πω εγώ. Πάλι ρητορικά. Θα έφταιγε κατά την άποψή σας ένα έλλειμμα εθνικής στρατηγικής πολιτικής ή θα έλειπε ένα έλλειμμα στρατηγικού σχεδίου μέσα στην περιφέρεια? Γιατί η Κρήτη έχει δικό της στρατηγικό σχέδιο. Και όταν το παρουσιάσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η πλευρά που τότε κυβερνούσε είπε
ενδεχομένως είναι από τις ωραιότερες στιγμές του Περιφερειακού Συμβουλίου. Περιμένετε όμως, γιατί το κράτος έχει σκοπό να κάνει εθνική πολιτική και πρέπει να κουμπώσετε. Mm-hmm. Είδατε εσείς εθνική στρατηγική πολιτική? Περιμένουμε να δούμε, είπατε όμως. Περιμένουμε να δούμε. Είδαμε πράγματα. Κρατάμε καλάθι, δεν ξέρω πόσο δηλαδή, μεγάλο θα είναι. Και το, ναι, ακριβώς. Και για το υπολογιστικό νέφος ακούσαμε, και για τη διαδικασία να μπαίνεις με ένα κωδικό σε όλες τις ιστοσελίδες εθνικά, και για το γεγονός ότι προχωράμε σε ηλεκτρονική εξουσιοδότηση και υπεύθυνη δήλωση, mm-hmm. και για το γεγονός ότι προχωράμε σε γεγονότα ζωής, με την έννοια δηλαδή ότι η νέα ιστοσελίδα δεν θα λέει έκδοση δικαιολογητικών γενικά, θα λέει μελισσοκόμοι, για να καταλαβαίνουν οι ομάδες ότι πρέπει να μπουν εκεί και να δουν τι υπάρχει διαθέσιμο. Mm-hmm. Και ότι στην νέα εθνική ιστοσελίδα θα κρεμαστούν από κάτω και θα κουμπώσουν σε ενιαίο περιβάλλον στην εξέλιξη και το τάξης και κάθε άλλη εθνική παροχή, έτσι ώστε να μπορεί ο Έλληνας πολίτης να γνωρίζει ότι μπαίνω σε αυτή την ιστοσελίδα που τη λένε gov.gr και θα δω τι μου παρέχει αυτή η κυβέρνηση ηλεκτρονικά και θα δω αν έχει την ικανότητα, την πληροφορία που έχει από μένα σαν πολίτη, να την επαναχρησιμοποιήσει. Γιατί την έχω πληρώσει, γιατί τη γραφειοκρατία την ταΐζουμε εμείς, κοστίζει 7,5% στο ελληνικό δημόσιο, αλλά μου φαίνεται μερικές φορές, κυρία Παντινάκη, ότι ενώ τη βρίζουμε όλοι, κάτι κάνουμε για να παραμείνει. 20 εκατομμύρια αντίγραφα γνήσια έγιναν πέρυσι και δεν χρειάζονται κανένα. Αυτό είναι αλήθεια. Μάλλον και εμείς τη θέλουμε λίγο τη γραφειοκρατία μας, δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Κύριε Κότσογλου, η περιφέρεια τι έχει να περιμένει, δηλαδή από όλα αυτά τα οποία εσείς εκτιμάτε, ίσως να έχετε και κάποια έτσι εικόνα, κάποια πληροφόρηση παραπάνω, ότι θα ανακοινωθούν όλα αυτά που περιμένουμε. Η περιφέρεια τι είναι αυτό που περιμένει για να βελτιώσει ενδεχομένως και τις διαδικασίες, τις λειτουργίες εσωτερικές? Κοιτάξτε, η περιφέρεια, αναφερόμενη σε αυτό, έχει δικό της στρατηγικό σχεδιασμό η Περιφέρεια Κρήτης, mm-hmm. τον οποίο προωθεί. Και δεν σας κρύβω ότι ξεκινώντας το χαιρετισμό και την αναρκτήρια συζήτηση και από τον Περιφερειάρχη, ήταν η εξής. Πρώτον, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν εδώ πέρα και μας τιμούν με επιστημονικό τουρισμό, γιατί έχει και αυτή την έννοια. Δεύτερον, αφού τους καλωσορίσουμε και να τους περιποιηθούμε όπως πρέπει, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους υπηρεσιακούς για ό,τι κάνουν. Τρίτον, θέλουμε να δούμε τι δεν κάνουμε καλά για να το εντάξουμε στο νέο μας στρατηγικό σχεδιασμό. Η περιφέρεια λοιπόν, για να σας πω, έχει αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, μια λογική και όλα τα εσωτερικά της όργανα, δηλαδή Περιφερειακό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Περιβάλλοντος και Επιτροπή Προγραμματισμού, γίνεται πια paperless, mm-hmm. χωρίς χαρτί. Mm-hmm. Η περιφέρεια έχει τη δυνατότητα, έχει εξοπλίσει με tablet και σε λίγο με laptops τα μέλη της και έχει τη δυνατότητα σε μια πλατφόρμα η οποία κρέμεται στο νέφος, τα θέματα να υπάρχουν εκεί πάνω. Και έτσι κάνει. Δίνει τη δυνατότητα. Και να μην τυπώνουμε 15.000 φωτοτυπίες καταστρέφοντας ένα μικρό δασάκι κάθε φορά αλλά ναι. και από την άλλη μεριά να έχει αυτό που λέμε e-democracy, τη δυνατότητα κάθε ένα μέλος ή εκτός μέλους να βλέπει τα θέματα και τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και όλων των συλλογικών οργάνων στο υπολογιστικό νέφος. Mm-hmm. Εμείς έχουμε ψηφιοποιήσει, όπως σας είπα, όλα τη διεύθυνση μεταφορών. Προχωράμε σε ψηφιοποίηση των επαγγελμάτων που έχουν τελειώσει, του προσωπικού. Προσπαθούμε να περάσουμε στα δημόσια έργα, να ψηφιοποιήσουμε τα τοπογραφικά αρχεία. Από εδώ και στο εξής, εδώ και κάμποσα χρόνια, 9 χρόνια τώρα, ό,τι έγγραφο μπαίνει στην περιφέρεια Κρήτης ψηφιοποιείται και διαχειρίζεται ψηφιακά. Προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε σε ποσοστό 100% τις ψηφιακές υπογραφές. Έχουμε προχωρήσει ένα σύστημα γεωγραφικών δεδομένων στο GIS με το Πολυτεχνείο Κρήτης. Συνεργαζόμαστε με το ΙΤΕ. Τώρα θα δημιουργήσουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο σε θέματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Το κάνουμε ήδη με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Γνωρίζουμε το μέλλον μας. Το θέμα είναι πόσα μπορεί να πετύχει κανείς ως μια περιφέρεια όντως καλή, χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη προσπάθεια στην εθνική στρατηγική. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν έρθει ένας άνθρωπος και μου πει θέλω ένα πιστοποιητικό γέννηση, που είναι πολύ απλό, θα πρέπει να του πω μπες στο www.ermis.gov.gr, πήγαινε στα γεγονότα μιας ζωής, ψάξε αυτό. Θα ήθελα πολύ να μπορώ να την κρεμάσω αυτή την ιστοσελίδα κάτω από την ιστοσελίδα της Κρήτης και να του πω βρες το link, μπες από εμάς, πήγαινε εκεί, πάρε αυτό που θέλεις. Μάλιστα.
Άρα υπάρχει και ένα, σε ό,τι αφορά αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, τη συνέχεια και το ενιαίο του θέματος, καθένας δεν μπορεί να λειτουργεί μόνος του, επομένως πρέπει με έναν τρόπο να κουμπώσουμε την δική μας στρατηγική με την εθνική στρατηγική. Κάτι τελευταίο, κύριε Κότσογλου, πριν σας αποθεσμεύσω, γιατί είμαστε και λίγο ήδη εκτός χρόνου, ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι το προσωπικό της περιφέρειας Κρήτης είναι updated σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις της πληροφορικής ή αν υπάρχει δυνατότητα να γίνεται μια διαρκής κατάρτιση και εκπαίδευση των εργαζομένων. Είναι μέσα στους στόχους μας, αν μπείτε στην ιστοσελίδα μας και δείτε το στρατηγικό μας σχεδιασμό, η διαχείριση τεχνογνωσίας, η διαχείριση εκπαίδευσης και γνώσης είναι ένας από τους βασικότερους στόχους. Σε συνεργασία με το ΙΝΕΠ, σε συνεργασία με το ΕΚΔΑ, δημιουργούμε σεμινάρια τα οποία είναι αποκλειστικά κλειστά για την Κρήτη ή την περιφέρεια. Θεωρεί το ΕΚΔΑ, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στην Κρήτη, σαν ένα κόμβο. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι έχουμε, αυτό είναι η μία πλευρά. Από την άλλη μεριά, πάνω από 30.000 ανθρωπόρες εκπαίδευσης ετησίως στο σύνολο του προσωπικού μας. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι μιας κάποιας ηλικίας. Δεν ξεκίνησαν τη διαδικασία όπως τα παιδιά μας που γνώρισαν το PC. Όπως ξέρετε, ο προσωπικός υπολογιστής βγήκε το 1984. Εγώ σαν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο είχαμε μόνο 120 άτομα, είχαμε 6 προσωπικούς υπολογιστές. Τώρα κάθε παιδί σε κάθε σπίτι θα βρει τουλάχιστον 5 συσκευές, είτε smartphones είτε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τώρα έχουν αυτούς τα παιδιά το δικό τους tablet, τι να λέμε, και Κότσογλου, έχουν πέρασει άλλη εποχή. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε με αγάπη, διότι ένα από τα βασικά συστήματα ανάσχεσης που αναφέρατε στο να υπάρχει αυτό το πράγμα είναι το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι όντας ψηφιακά αναλφάβητοι βγαίνουν έξω από τη διαδικασία αυτή. Άρα, ξέρετε, στην Αμερική ας πούμε, μια ιστοσελίδα δεν θεωρείται καλή αν τα κάνει όλα. Θεωρείται καλή αν την ακουμπάει η γιαγιά Τασία για ένα απλό θέμα. Mm-hmm. Πρέπει να βρούμε τρόπο για κάθε άνθρωπο να του βρούμε ένα αντικείμενο. Όλο αυτό που περιγράφεται που λέγεται user interface, η ικανότητα να επικοινωνούν οι μηχανές με τον άνθρωπο, και ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό μέλημα. Η τέταρτη ασυνέχεια, η οποία είναι ο τίτλος του συνεδρίου, είναι ακριβώς αυτό, ότι ο άνθρωπος δεν είναι ανεξάρτητος με τις μηχανές του, είναι αποτέλεσμα των μηχανών του. Mm-hmm. Όπως ακριβώς προηγουμένως ο Δαρβίνος σε μια προηγούμενη ασυνέχεια είπε, ο άνθρωπος δεν είναι διαφορετικός από τα ζώα, η εξέλιξή του είναι. Έτσι και οι μηχανές του ανθρώπου δεν είναι ασυνέχεια. Είναι συνέχεια του ανθρώπου. Είναι ουσιαστικά αυτά που έφτιαξε και πρέπει να φτιάχνονται με άξονα τον άνθρωπο. Προσπαθούμε κάθε μέρα να φέρνουμε τους ανθρώπους κοντά στις ηλεκτρονικές εφαρμογές που έχουμε. Θέλει ο εργαζόμενος, κυρία Παντινάκη, να δει προστιθέμενη αξία. Δηλαδή του λες, δεν θα φωτοτυπήσεις. Α, εντάξει, σου λέει. Όταν το δει λίγο δύσκολο, σου λέει, πάρ' το από μένα, δεν θέλω. Και εκεί είναι η μεγάλη μάχη. Έλα να δεις ότι στο τέλος της ημέρας η κόλαση δεν είναι εν τέλει φωτιά. Χαρτί είναι η άτιμη. Το να καταφέρετε να τους κάνετε κοινωνούς λοιπόν όλου αυτού του εγχειρήματος. Λοιπόν, κύριε Κότσογλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σήμερα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και στο συνέδριο. Ευχαριστώ πολύ.